Ειδήσεις εξαετίας φαίνεται πως ξαναζέστανε η ΕΡΤ, καθώς σε δημοσίευμά της ανέφερε πως την περασμένη Τρίτη πλήθος πιστών προσκύνησε το κάστανο που είχε βράσει ο Παΐσιος. Σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα, το κείμενο δεν παραπέμπει ιδιαίτερα στην προετών απίστευτη ιστορία που συζητήθηκε πολύ στο Πανελλήνιο, προκαλεί όμως εντυπώσεις αρνητικές για το Αγρίνιο, αρνητικές και για την ΕΡΤ. Αυτό το χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας εξασφαλίζει την έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών που καταναλώνουν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που δεν εντάσσονται στα κοινωνικά τιμολόγια στηρίζονται με ποσά από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν. Χρειάζεται πρώτα δήλωση του νοικοκυριού στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ και μετά η ενίσχυση θα περάσει αυτόματα στους λογαριασμούς ρεύματος. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στο δημοσίευμά της που αναρτήθηκε στις 9 και 19 το πρωί της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου ανέφερε «Παρουσία πλήθους πιστών τελέστηκε η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Παΐσιου του Αγιορείτη στον προαύλιο χώρο του Ναού του Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο». Ο Παΐσιος είχε περάσει ως στρατιώτης από το Αγρίνιο, εξού και τιμάται στη συγκεκριμένη πόλη. Το πλήθος που συγκεντρώθηκε είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει μια εικόνα του Αγίου και λείψανά του, καθώς και ένα κάστανο, το οποίο ο Παΐσιος πριν από 27 χρόνια είχε δώσει σε ένα φοιτητή.